Πρόληψη σημαίνει μια καλή κατανόηση αυτού του οποίου αντιμετωπίζω. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν άτομα, τη σημασία που υπάρχει στον να ακούω τον πόνο μου και το φόρτο μου στα πρώιμα σημεία. Στη σημερινή μας κουβέντα, μαζί μας είναι ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους. Μανώλη, Μπορεί να γίνει προληπτική παρέμβαση στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, γιατί μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της υγείας, όπου και γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύ δυναμικά πρόληψη, αλλά στην ψυχική υγεία, στην πράξη μπορεί να συμβεί. Όχι μόνο μπορεί να γίνει, αλλά όπως ανέφερες, ο τομέας της υγείας είναι άρκετα στεδεμένος με την πρόληψη. Και γενικότερα οτιδήποτε κάνουμε που θέλουμε να έχει μια αποτελεσματικότητα, το προληπτικό στοιχείο, δηλαδή η γνώση πριν, η παρέμβαση πριν φέρνει συνήθω καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν η ψυχική υγεία όχι μόνο γίνεται, αλλά θεωρώ ότι είναι και απαραίτητο θεραπευτικό στοιχείο, είτε στο πλαίσιο τη ατομική προσέγγιση των θεμάτων μα, είτε και σε ένα ευρύτερα κοινωνικά πλαίσιο. Αν θέλουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα σε ένα τόσο σημαντικό τομέα, όπω είναι ο ψυχισμό μα, η λειτουργικότητά μα, είναι απαραίτητο να δημορφωθεί τόσο ατομικά, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μια στρατηγική γύρω από αυτό ώστε να έχει αποτέλεσμα και η παρέμβαση όταν είναι η ώρα να παρέμβουμε σε κάτι, είτε ατομικά είτε ομαδικά. Φαντάζομαι ότι ένα ειδικό όπω εσύ και οι συνάδελφοί σου, είτε πρόκειται για ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο και πάει λέγοντα, θα παρακαλούσατε τον κόσμο να φτάσει σε εσά πριν σκάσει αυτή η εσωτερική βόμβα. Για να περιγράψω λίγο τον ψυχισμό μα στι δύσκολε στιγμέ. Σωστά, 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 σωστά. Πρώτα απ' όλα, έτσι, για να είμαστε θετικοί, είμαστε ευγνώμονε πλέον που ο κόσμο έρχεται ακόμα και όταν θα σκάσει βόμβα πλέον έχει σπάσει σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ο στενό κύκλο τη αντίληψη του τι σημαίνει η ψυχική υγεία και πόσο σημαντικό είναι να την προσέχουμε. Αλλά επειδή στην καθημερινή κλινική πράξη, δηλαδή στην αντίσταση με του ανθρώπου, είτε σε απλά είτε κυρίω σε πιο σύνθετα θέματα, όταν κάποια στιγμή είτε καταφέρουμε κάτι, είτε όταν υπάρχει πολύ μεγάλο φόρτο, έχετε μια συζήτηση η οποία ε, μα φέρνει αντιμέτωπου με την εξή παραδοχή ότι Μακάρι να είχα ξεκινήσει τότε, μακάρι να είχα δει αυτά τα θέματα τότε, αυτά που αναγνωρίζω τώρα. Mm -hmm. Μακάρι να με είχε βοηθήσει κάποιο, ένα δάσκαλο, ένα γονιό, ένα φίλο, να ταρακουνηθώ και να αναγνωρίσω το θέμα, ώστε να μπορέσω να έχω γλιτώσει όλο αυτό το χρόνο, τον κόπο, την ενέργεια. Τον πόνο. Τον πόνο, ε, τη δυσλειτουργία αυτή mm -hmm. που με έχει φέρει στο σημερινό σημείο. Έτσι λοιπόν, ε, ευχόμαστε και ελπίζω κάπω να το καταφέρουμε όλοι μαζί αυτό κάποια στιγμή όχι μόνο να ερχόμαστε πλέον στον ψυχολόγο, στον ψυχοθεραπευτή, στον ειδικό ψυχική υγεία, όποιο και είναι αυτό mm -hmm. που μπορεί να μα βοηθήσει να καταφέρουμε αυτό που εμεί θέλουμε να καταφέρουμε, αλλά πλέον ε, να μπορέσουμε να καταλάβουμε σαν κοινωνία, σαν άτομα, τη σημασία που υπάρχει στο να ακούω τον πόνο μου και το φόρτο μου στα πρώιμα σημεία. Τι σημαίνει πρόληψη στο κομμάτι τη ψυχική υγεία, Πώ το, πώς το εννοεί ένα ειδικό, ένα επιστήμονα, ένα άνθρωπο. Που τα τελευταία πόσα χρόνια, Μανώλη μου, είσαι στον χώρο. Ε, μια δώδεκα ετία τώρα. Τα τελευταία 12 λοιπόν χρόνια έρχεσαι σε επαφή και αλληλεπιδρά με κόσμο που ζορίζεται okay. στην πλειοψηφία του, έτσι. Okay. Για σένα και για του συναδέλφου σου, τι σημαίνει πρόληψη. Πρώτα απ' όλα πρόληψη σημαίνει μια καλή κατανόηση αυτού του οποίου αντιμετωπίζω. Έτσι λοιπόν το πρώτο στοιχείο το οποίο θα βάλουμε στη συζήτηση για την πρόληψη είναι μια καλή εκπαίδευση του τι σημαίνει πρώτα απ' όλα ψυχική υγεία. Ποιε είναι οι εκφράσει τη ψυχική υγεία, πώ μπορώ να γνωρίζω τι διάφορε μορφέ τη, δηλαδή. Ε, πώ είτε εγώ ατομικά, είτε το οικογενειακό μου πλαίσιο, είτε το εκπαιδευτικό μου πλαίσιο, είτε το κοινωνικό πλαίσιο επενδύει στο να μα βοηθήσει και να βοηθήσουμε του εαυτού μα να μάθουμε τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε ή πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Κάποτε λοιπόν πρέπει να μπει στην ατζέντα μα και θέλουμε να μπει στην ατζέντα μα αυτό που ονομάζουμε εκπαίδευση. Εκπαίδευση λοιπόν γύρω από το τι είναι ψυχική υγεία και οι διάφορε εκφράσει. Και αυτό που μπορούμε να ξεκινήσουμε ίσω για να δώσουμε και μια μικρή κατεύθυνση είναι το τι σημαίνουν τα βασικά συναισθήματα. Τα οποία συνήθω λειτουργούν, το στρε που το συναντούμε από την παιδική ηλικία, η θλίψη που είναι το πιο οικείο και το πρώτο συνέστημα που θα συναντήσουμε όσο φάει τη δυσφορία που βιώνουμε. Άρα, καλή γνώση, εκπαίδευση, αν δεν μα την κάνουν οι άλλοι, οφείλουμε να την κάνουμε εμεί τον εαυτό μα. Και Όταν η πρόληψη. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Και ω ενήλικε, δεν μπορούμε να περιμένουμε να μα εκπαιδεύσει κάποιο άλλο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε μόνοι μα. Ένα δεύτερο κομμάτι πάρα πολύ βασικό στον τομέα τη πρόληψη είναι η αναγνώριση των βασικών συστατικών τη ψυχική υγεία πέρα από την εκπαίδευση, βιωματικά πλέον. Δηλαδή, για βοήθησε με να το καταλάβω ε, αυτό. Ε, Ποια δηλαδή, είναι τα βασικά συστατικά. Ε, η αντίληψη των συναισθημάτων, okay, ναι. η αναγνώριση τη ουσιαστική επικοινωνία με τον εαυτό μου και τη επικοινωνία με, με του άλλου ω βασικό όχημα στο να προχωρήσω στη ζωή μου. Και μέσα από αυτά δύο η, η δυνατότητα να τολμήσω να διεκδικώ την, το δικαίωμα στον πόνο μου και στο φόρτο μου, ακόμα και σε πρώιμα σημεία. Όχι απαραίτητα όταν θα πρέπει να, να πονέσω, να βγάλω αίμα και να δηλώσω με σφαραγμό τον πόνο μου και το φόρτο μου. Άρα, εκπαίδευση στην ψυχική υγεία, καλλιέργεια βασικών δυνατοτήτων όπως είναι η ανάπτυξη της κατανόησης των συναισθημάτων, η ανάπτυξη της επικοινωνίας και φυσικά όπου χρειάζεται η δουλειά πάνω στο λογικό κομμάτι, δηλαδή τις Τη δυνατότητα να κριτικάρω τον εαυτό μου, να κάνω την αυτοκριτική μου, ώστε να αξιολογήσω τι σκέψει μου και τι λοιπέ συμπεριφορέ οι οποίε με προσδιορίζουν. Ο, ο κόσμο ε. που μα παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, από πού μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη διαδρομή και να πει: Ωραία, είμαι ενδεχομένω σε μία φάση τη ζωή που με απασχολούν διάφορα, ε. δεν έχω κάτι φοβερό ώστε να είμαι καθυλωμένο, καθυλωμένη. Άρα μπορώ να ξεκινήσω αυτό ε. που λέει τώρα ο κύριο Καργάκη εκεί στο βίντεο που παρακολουθώ. Κάτι μπορώ να κάνω. Από πού να ξεκινήσω, ποιο είναι το πρώτο βήμα. Ε. Θα ξεκινήσω από το κομμάτι τη εκπαίδευση και επειδή ε, δόξα τω Θεώ υπάρχουν αρκετά πλέον μέσα στα οποία έχουμε πρόσβαση για να κάνουμε ένα ξεκίνημα, είναι πάρα πολύ βασικό αφού ε, πλέον μέσα από τέτοιε συζητήσει μέσα από την αντίληψη του εαυτού μα καταλαβαίνουμε ότι κάτι μα απασχολεί. Mm. Δεν μα πονά, αλλά μα απασχολεί. Να στρέψουμε τον εαυτό μα ακόμα και μέσα όντω από το διαδίκτυο σε ένα πρώτο επίπεδο. Mm. Δηλαδή, ε, η αρθογραφία ειδικών. Ε, η, τα βίντεο, ειδικό μου που εκτιμώ και νιώθω ότι μιλούν ε, πάνω στη σκέψη μου, ε, είναι πολύ χρήσιμες πρώτες πόρτες για να προχωρήσουμε προς αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα η διερεύνηση υλικού, όπως είναι η βιβλιογραφία, βιβλία, σεμινάρια που υπάρχουν ακόμα και από ε, πανεπιστήμια πλέον στη χώρα μας, που έχουν ακόμα μεγαλύτερη εγκυρότητα σε σχέση με το υλικό τους, είναι ε, τομείς οι οποίοι μπορεί να μας φέρουν καλύτερη γνώση αυτού που αντιλαμβάνουμε. Άρα το να ξεκινήσω να διερευνώ αυτό που αρχίζω και νιώθω, ακόμα και αν είμαι άστοχο σε αυτό που αρχικά ξεκινάω. Με εντοπίσει, Ακριβώ. Ξεκινάω αντιλαμβανόμενο ότι συνήθω τα ονομάζουμε όλα άγχο, έχω άγχο. Αλλά mm. στην πορεία καταλαβαίνω ότι αυτό είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι άγχο, είναι μια άλλη μορφή θλίψη που δεν ήξερα καν το όνομά τη, που τη βρήκα σε ένα βίντεο ε, στο YouTube ή σε ένα άρθρο που από εκεί πέρα ξεκτήλησα ένα κουβάρι. Και από εκεί πέρα, ε, αν δεν καλύπτω με αυτό το υλικό, όντω. Ακόμα και στο επίπεδο τη εκπαίδευση, ε, να απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό ψυχική υγεία. Δηλαδή, ε, να απευθυνθώ σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχία του, σε κάποιον λειτουργό, σε κάποια ε, δομή η οποία ασχολείται με το συγκεκριμένο. Σε μια κάποια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης που θα μπορέσει να με κατευθύνει λίγο πιο εξειδικευμένα σε αυτό το οποίο έχω. Για να μάθω τι είναι, για να μάθω τι πρέπει να περιμένω και να μάθω τι εν θα μπορούσα να κάνω στο μέλλον για να τα αντιμετωπίσω. Και υπάρχει όντω υλικό για να ξεκινήσω το διερευνώ. Και υπάρχουν και πλέον και πλαίσια που εκπαιδεύουν σωστά ε, πάνω σε αυτά τα θέματα. Και υπάρχουν και πολύ καλοί ειδικοί που τι σημαίνει καλό ειδικό, σημαίνει να είναι καταρτισμένο, αλλά να μιλάμε και την ίδια γλώσσα. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι για όλου. Να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Να συνεννοηθούμε. Και αυτό ο άνθρωπο μπορεί να μεταφέρει καλύτερε πληροφορίε. Πώ θα τον διαλέξω αυτόν τον άνθρωπο. Απ' τη μία, εντάξει, προσκαλούμε πάντα του ανθρώπου να αξιολογήσουν τα ακαδημαϊκά στοιχεία τα οποία έχει ένα ειδικό. Οποια, οποιασδήποτε κατέθεση. Είχα. Φυσικά, οποιοδήποτε ειδικό υγεία, ψυχική υγεία ή σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Από εκεί και πέρα, ε, έχουμε τη δυνατότητα πλέον μέσα από τη δουλειά κάποιου, δηλαδή την αρθογραφία του κάποια δουλειά που μπορεί να παρουσιάζει το προσωπικό του, ακριβώς το δημόσιο λόγο του, να πάρουμε μια πρώτη εικόνα κατά πόσο μα ταιριάζει σαν προφίλ. Απ' την άλλη πλέον παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην ψυχική υγεία, το στοιχείο της εξιδίκευσης, mm -hmm. Πλέον ε, φεύγουμε σιγά σιγά από τον τομέα της γενικής ψυχολογίας και υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε διάφορους τομείς. Φυσικά υπάρχει και η πρώτη γνωρμία, η πρώτη δεύτερη αυτό είναι το ενός δεν... εκατομμυρίου η ερώτηση <χιλώσει> απάντηση. Δεν είμαι δεσμευμένο απέναντι στον κα... σε κανένα <χιλώσει> να συνεχίσω. Πηγαίνω, αξιολογώ αν μου ταιριάζει και ένα παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο τομέα θα τολμήσω να πω. Θα πρέπει να πω ευχαριστώ πολύ. Δεν μου ταιριάζει το πρόσωπό σου, ο λόγο σου. Δεν ταιριάζει. Θα με βοηθήσει να βρω τον επόμενο. Και εκεί οφείλει ο ειδικό να με βοηθήσει να βρω τι τον επόμενο. Τι ωραίο αυτό. Να αρχίσει και χτίσει μία ειλικρινή. Είναι Ακριβώς. θεραπευτικό μου μόνο Ακριβώς. αυτό. Ε. Ακριβώ. Ο σκοπό είναι να, ο άνθρωπο που ήρθε να πάρει τι πληροφορίε που χρειάζεται. ή την παρέμβαση, τη θεραπεία, την ψυχοθεραπεία, Φωστά. τη συζήτηση, τη συμβουλευτική, όπω και αν το ονομάζει κανεί. Θα σου κάνω τώρα την προβοκατόρικη ερώτηση. Να. Γιατί να έρθω. Έχω μια χαρά τα τακτοποιώ στη ζωή μου. Τα παλεύω, όλα τα ρυθμίζω. Και τι θα μου πει, Θα κάτσουμε τώρα εμεί εκεί σε δύο καρέκλε, ένα τηβάνι, δεν ξέρω πού θα κάτσουμε, σε ένα γραφείο και θα σου λέω τα προσωπικά μου, σε σένα που είσαι ξένο άνθρωπο. Τι θα καταλάβει, τι θα με συμβουλεύσει και τι θα κάνει εσύ για μένα, εσύ θα με κάνει καλά. Πολύ ωραίο ερώτημα. Ε, θα ξεκινούσα βέβαια στον άνθρωπο που θα με ρωτούσε αυτό αν δεν πει κανένα νόημα να έρθει. Καλά, έχεις... αν ήταν μπροστά σου, έχει ναι. γίνει ήδη ένα βήμα, <laughs> γιατί. Ναι, ναι. <laughs> έχει περάσει την Άρα, <laughs> Άρα, σε επίπεδο σκέψη, ε, μπορούμε να κρατήσουμε και αυτό, είναι σεβαστό και αυτό. Αν δεν νιώθω Φωστά. ότι μπορώ να βοηθήσω, δεν ζωστά. υπάρχει κανένα λόγο να πιεστεί από κανέναν mm. να γίνει αυτό. Αν μιλήσουμε για τη σημασία είτε τη πρόληψη, τη παρέμβαση, αυτό που αξίζει να, να ξεκινήσουμε να συζητάμε είναι ότι ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται τη βοήθεια ως ένα στοιχείο ε, απόδειξης του αν είμαι δυνατός ή όχι. Αμάν, ah, κάτσε να το σημειώσω στα επόμενα θέματα. <laughs> είναι, είναι, μια συνθήκη ότι ε, η βοήθεια και η δυνατότητα να αντιληφθώ την έννοια της βοήθειας είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί ένα, πολύ, ένα, πανίσχυρο στοιχείο στην εξέλιξη. Βασικά δεν νομίζω, δεν ξέρω πόσο άνθρωπος θα πήγαινε οπουδήποτε αν δεν έσπαγε το κεφάλι του και μετά δεν ζητούσε βοήθεια από το διπλανό του. Αλλά το σημαντικό και το ιδιαίτερο στην ψυχοθεραπεία ότι δεν είναι μόνο αυτό, ότι είναι μια ένδειξη δύναμη. Ε, ότι το ότι χρειάζομαι βοήθεια είναι μια πρώτη ενεργοποίηση προ το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα όμω η αλήθεια στην ψυχοθεραπεία και δεν θα πω ψέματα. Εμεί έχουμε τι γνώσει μα, έχουμε την εμπειρία μα. Θα κάτσουμε, θα διαβάσουμε, θα μελετήσουμε, θα υποπτευθούμε θα... Mm. με του συναδέλφου μα, θα ψάξουμε την καλύτερη δυνατή προσέγγιση για να συζητήσουμε. Αλλά στο τέλο τη μέρα ο άνθρωπο κάνει πάλι τη δουλειά. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία είναι μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το δεκαπενθήμα, δύο φορέ την εβδομάδα είναι κάτι πιο έντονο, ίσω όπου χρειάζεται. Αλλά τι υπόλοιπε ώρε και μέσα πέρα από εκείνο το δύο ώρο, μόνο μία ώρα τι 15 μέρε, τη δουλειά την κάνει ο άνθρωπο. Άρα δεν με βοηθάει κανεί άλλο. Εγώ βρίσκω του μηχανισμού να βοηθηθώ. Φυσικά είναι ένα άνθρωπο που έχει κάποιε γνώσει στο συγκεκριμένο τομέα παραπάνω από μένα και ίσω να μου δώσει αυτέ τι πληροφορίε για να τι αξιοποιήσω εγώ δυνατό. Εγώ η δυνατή. Και αυτό είναι μια αλήθεια διαπραγμάτευτη. Για πάμε τώρα να Μπούμε στα σπίτια των ανθρώπων. Mm. Πρόληψη. Ε, Συνήθω εσεί λέτε θεραπεία ζεύου, για παράδειγμα. Mm. Τι πρόληψη μπορεί να κάνει ένα ζευγάρι. Στο κομμάτι του ζευγάριου είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Στο οποίο η πρόληψη ξεκινά από το πιο δύσκολο σημείο του να καταλάβω τον εαυτό μου και ταυτοχρόνω να μπορέσω να καταλάβω και τον άλλο και να αντιληφθούμε και οι δύο επικοινωνιακά πώ αυτό μπορεί να έρθει στην πραγματικότητα. Εδώ χρειαζόμαστε την ενεργοποίηση και των δύο όσον αφορά τα ατομικά α, θέματα, τα ατομικά συναισθήματα και την τόλμη του να επικοινωνήσω ξανά και ξανά, να καταβάλω κόπο. Ο αγαπητός μου συνάδελφο, ο Αλέξανδρος ο Μήτρος, που συνεργαζόμαστε στο κομμάτι των ζευγαριών, που μας φέρνει ξανά και ξανά την πληροφορία, ε, μεταφέρει τη στρατηγική στη συζήτησή μας και για μα που μας ναι. συμβουλεύει. Είναι στο, ε, το πώς το κομμάτι του ε, καταλαβαίνω τα, τα κουσούρια του συντρόφου μου και τη σύντροφου μου, ε, η δυνατότητα να τολμήσω και να επενδύσω, να καταλάβω τα δικά μου τα κουσούρια. Και ε, εκείνη το άλμα, ε? ακριβώς, ακριβώς. Το να καταφέρω, λοιπόν, να προλάβω κάτι, δεν είναι να κοιτάζω τον άλλο εξογχιστικά, και να, να δημιουργώ έτσι, μια κτηνογραφία των παθολογιών του και των δυσλειτουργιών του. Χρήσιμο είναι και αυτό να ξέρω πού βρίσκομαι και, Χελάω, και, και πού υπάρχω. Είχε γιατί <laughs> έχω την εικόνα στο <laughs> γελό. Ακριβώς. Το δύσκολο λοιπόν προληπτικό σημείο ε, αφού αντιλαμβάνομαι τα δικά μου συναισθήματα είναι να καταλάβω και τα δικά μου τα κουσούρια. Τι δικέ μου δυσλειτουργίε, τι δικέ μου παραξενιέ. Να τολμήσω να το κάνω, γιατί αυτό μου δίνει ένα φοβερό ε, εργαλείο όταν βρεθώ στο δεύτερο σημείο που προσπαθώ να επικοινωνήσω, που ο άλλο θα αντεπιτεθεί, να είμαι έτοιμο να τα δεχθώ για να άρω και τι δικέ του άμυνε. Ακριβώ και να μπορέσω να τον βοηθήσω και να τη βοηθήσω να καταλάβει και τα δικά του. Όχι για να φωτίζουμε τα κουσούρια μα, αλλά για να φωτίσουμε ότι εγώ τα αντιλαμβάνω, θα προσπαθήσω να τα δουλέψω. Α προσπαθήσει και εσύ να τα αντιληφθεί για να προσπαθήσει να τα δουλέψει. Άρα, όσο πιο γρήγορα Μιλήσω, επικοινωνήσω και τι κάνουμε ουσιαστικά στην ψυχοθεραπεία ζεύγου. Για ποιο λόγο είναι σημαντική πρώιμη παρέμβαση σε κάποια θέματα. Ουσιαστικά αυτά που είναι δύσκολο έτσι και αλλιώ να τα κάνουμε, ε, τα μαθαίνουμε σε ένα πιο ασφαλέ πλαίσιο, ώστε να τα. Όχι για να έχουμε ένα σύμβολο πάντα στη ζωή μα, για να φύγουμε και να μπορέσουμε να έχουμε τι δεξιότητε που είναι δύσκολο έτσι και αλλιώ να χτίσουμε. Μπορούμε να δουλέψουμε προληπτικά στο κομμάτι τη οικογένεια. Ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ε, για να μπορέσει να παρέμβει κανείς το παιδί του είναι η αντίληψη, η δημιουργία εξ αρχή τη αντίληψη τη προσωπικότητα, η οποία δηλαδή είναι πολύ διαφορετική από αυτό που μπορεί να περιμένω. Έτσι. Αμάν, η ματέωση του γονιού. ε? Η ματέωση ε. του γονιού. Άρα, επειδή πολλέ φορέ η καθυστέρηση στην παρέμβαση ή και η καθόλου παρέμβαση έρχεται κυρίω στη δική μου ματέωση ότι το παιδί μου στα πρώτα χρόνια τη ζωή του αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι στο φάσμα του αυτισμού από τα πρώτα σημάδια που μπορούμε να αντιληφθούμε στο δημοτικό ή στον υπηρεγωγείο μπορεί να έχει μια μαθησιακή δυσκολία η οποία το κάνει να μην είναι ο καλό μαθητής, να είναι ο πιο ζωηρό ή πιο ζωηρή κτλ. Στην εφηβεία ή στην στην ύστερη παιδική ηλικία, η ανάπτυξη κάποιων φοβιών που δεν σημαίνει ότι είναι θαραλέο, δυνατό, δυνατή, αλλά έχει φοβίε με το σκοτάδι. Στην εφηβεία, οι εκρήξει οι οποίε είναι υπερβολικέ, το, το πλησίασμα ουσιών οι οποίε είναι εξαρτητικέ, οι παραβατικέ συμπεριφορέ, η ανάπτυξη συμπεριφορών όπω το bullying, σε όποια πλευρά και αν είναι, είτε θήτη είτε θύμα είτε παρατηρητή. Είναι σημεία τα οποία ο γονιό πολλέ φορέ έρχεται αντιμέτωπο με το αίσθημα τη ματέωση ότι χάνουν την ιδεατή εικόνα. Το λέμε και αναφέρουμε το κομμάτι του πένθου, η εικόνα που περίμενα, θα ήθελα ή δημιουργώ στο μυαλό μου ότι είναι το παιδί μου. Ή φταίω και εγώ. Ή φταίω και εγώ κατάφερα, φυσικά, αλλά. που δεν κατάφερα να δημιουργήσω εντό εισαγωγικών mm. φυσικά το τέλειο παιδί. Το να τολμήσω αφού καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι αυτό που μου προκαλείται σαν προβληματισμό. Εμένα σαν γονιό, όσο παράξενο συλλογικό και αν είναι, να τολμήσω να ακούσω τον εαυτό μου σε αυτό που βλέπω και νιώθω το μη δεσαρεστή, με στεναχωρεί ή και με ματαιώνει σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν να τολμώ να αναζητώ την ανάλογη συμβουλή, την ανάλογη μεταφορά γνώσης. Δηλαδή, Αντιλαμβάνομαι κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνονται παράδοξα, είτε όπω το περιμένω εγώ, είτε όπω αντιλαμβάνομαι το άλλο μου παιδάκι. Συστά. Εκεί λοιπόν θα μιλήσω με τον παιδί ιατρό μου στα πρώτα χρόνια τη ζωή του παιδιού. Αντιλαμβάνομαι ότι το παιδί μου έχει κάποιε δυσκολίε στην προσαρμογή του στο κοινωνικό χώρο ή σε σχέση με την κατανόηση βασικών πραγμάτων που περιμένω ή περιμένω με βάση τα παιδάκια που γνωρίζω. Να τολμήσω να μιλήσω με τον υπηαγωγό και το δάσκαλο. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια δυσκολία να τολμήσω να μιλήσω και να διεκδικήσω από το δάσκαλο. Το να διερευνήσουμε μαζί mm. με το σχολείο αν υπάρχει μια συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία που θα επηρεάσει αύριο μεθαύριο το συνέστημα του παιδιού μου και την αποδοσή του, αλλά ε, κυρίω το πορεία, συνέστημα. Το σωστά, και σωστά. αυτό που συναντάμε εμεί είναι κυρίω το συνέστημά του. Ε, με προβληματίζει κάποιο στοιχείο ε, ήπιων φοβιών, τα οποία ίσω έχουν μια παιδικότητα. Αλλά βλέπω ότι το παιδί μου ταλαιπωρείται να μιλήσω με τον παιδοψυχολόγο, ο οποίο θα μου δώσει πληροφορίε στο τι είναι αυτό και είναι στο πώ αντιμετωπίζεται διαβάζω, μελετώ, απευθύνομαι στα άτομα. Και πολύ περισσότερο, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό, δηλαδή και με την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, Υγείας, ότι καλούμαστε να παρεύουμε στην εμφηβεία. Οτιδήποτε ζορίζει εμά, ζορίζει τον έφηβο, ζορίζει την οικογένειά μα, είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά. Ιδιαίτερα αυτό τον χρονίζει. Φυσικά και φέρει έτσι αρκετέ εκπτώσει στο άτομο και στην οικογένειά μα. Το καλό λοιπόν με τον τομέα τη παιδική ηλικία και τη εφηβική ηλικία είναι ότι υπάρχουν ε, Άπειρο, υπάρχει άπειρο υλικό, υπάρχει πλέον εμπειρία και στα σχολεία, αναπτύσσονται δομές ψυχολόγων και στα σχολεία, υπάρχουν ομιλίες σε κάθε σύλλογο γονέων, υπάρχουν, υπάρχει διαδικτυακό υλικό, υπάρχουν ομάδες γονέων, υπάρχουν εκπαιδεύσει γονέων, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα, τα οποία δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα προφανέστατα, αλλά θέλω να τονίσουμε ότι έχουμε πρόσβαση σε αυτό το οποίο... Ε, μπορούμε να μάθουμε για το μέλλον. Αν έβαζες ένα τίτλο στη σημερινή μας κουβέντα, ποιος θα ήταν αυτός? Πρόληψη και ψυχική υγεία, ίσον σοβαρή και σταθερή εξέλιξη τόσο στον ψυχισμό μας, όσο και στην κοινωνία μας. Μαζί μας ήταν ο Μανώλης Καργάκης, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Ιντέρνους. Αν αυτό το βίντεο σας φάνηκε χρήσιμο, μοιραστείτε το με τους διαδικτυακούς σας φίλους. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μείνετε συντονισμένοι για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν.